ακούσαμε και αυτό το καλοκαίρι, τα ακούσατε κι εσείς φαντάζομαι, για συνεχόμενη χρονιά. Πολλά λόγια για κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ. Και παρότι τα φαινόμενα αυτά είναι μια πραγματικότητα, εμείς ωστόσο αναρωτιόμαστε, ποιο καιρικό φαινόμενο επηρεάζει διαχρονικά τις κυβερνήσεις και δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την προστασία των δασών? Ποια αποφόρη είναι αυτά που πνέουν στα κυβερνητικά επιτελεία που αποφασίζουν πως για ολόκληρη την Αττική αρκούν μόλις 30.000 ευρώ για διάνοιξη δασικών δρόμων και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να παρακολουθούν τη φωτιά στα βίλια με τα κιάλια από τον δρόμο? Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται άραγε για το κλιματικό γεγονός πως το δασαρχείο Εγάλεο με 600.000 στρέμματα δάσου στην ευθύνη του δεν έχει ούτε έναν δασεργάτη? Είναι όπως τα ακούτε, ούτε έναν δεν έχει. Αλήθεια, το 86 στα Βίλια, τη δεκαετία του 90 εδώ πίσω στην Αγία Σωτήρα, που η κλιματική αλλαγή δεν υπήρχε καν σαν έννοια τότε, ποιος έφταιγε για εκείνες τις πυρκαγιές? Ποιος φταίει που ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών είναι 45-50 χρονών, δουλεύουν εξουθενωμένοι κάθε καλοκαίρι, τους είδατε όλοι εδώ πέρα, άϊπνοι για 4 και 5 μέρες και ταυτόχρονα δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις 5.066 εκπαιδευμένων δασοπυροσβεστών? Ακραίο φαινόμενο, λέμε εμείς, είναι η εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων που βάζουν στη ζυγαριά τα κέρδη των λίγων από τη μία και το φυσικό πλούτο και τη ζωή των λαϊκών οικογενειών από την άλλη και με τα νομοσχέδια και τις αποφάσεις που ψηφίζουν γέρνουν πάντα τη ζυγαριά υπέρ των λίγων. Όλοι οι οικισμοί, λίγος πολύ, έχουμε κοινά προβλήματα. Με πρώτο και σπουδαιότερο την έλλειψη νερού. Είναι απαράδεκτο. Είμαστε στον 21ο αιώνα και δυστυχώς σε μία απόσταση 30-40 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα να βρισκόμαστε χωρίς νερό. Δεν μπορούμε ούτε μια φωτιά, γιατί μιλάμε για πυρόσβεση, μιλάμε, ούτε μια φωτιά μέσα στον κήπο μας να σβήσουμε. Είμαστε ο σύλλογος που είχαμε τις μεγαλύτερες ζημιές σε σπίτια. Σε όλη τη Μάνδρα. Είχαμε 25 σπίτια καμένα, καταγεγραμμένα. Εμείς αντιμετωπίσουμε το εξής πρόβλημα. Με το δασαρχείο πάμε. Είναι το κλασικό το πρόβλημα. Αυτά τα σπίτια δεν μπορούν να αποζημιώσουν. Το δασαρχείο θα ζητήσει άδειες. Θα πει ότι είμαστε στο δάσος. Όμως υπάρχει ένας μη κυρωμένος χάρτης, με τον οποίο οι κάτοικοι έχουν προσκληθεί να κάνουν τις αντιρρήσεις τους. Εμείς ζητάμε από όλους τους φορείς, από τον Δήμαρχο, από όλα τα συνδικαλιστικά όργανα που βρίσκονται εδώ πέρα, να σταματήσει η διαδικασία αυτή από το δασαρχείο. Να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν αποζημιώσεις και να προχωρήσουν στις εργασίες. Ελπίζουμε η πολιτεία να συνεχίσει μετά τις πυρκαγιές και αυτά τα αιτήματα από τα οποία τα ελληνικά ο κύριος Γκύλης για αντιπλημμυρικά έργα, το πρώτο επιχείριο, αποζημιώσεις κλπ. Προς το παρόν, εμείς στη Δυτική Αττική, η μόνη ανάπτυξη που βλέπουμε είναι του νέου Χιταφυλής. Έτσι, και όπως γνωρίζετε όλοι, γιατί είμαστε κάτοικοι και Ελευσίνας και Μάνδρας εδώ πέρα, και η ανεξέλεκτη δράση των βιομηχανιών, οι οποίες ρυπαίνουν διαρκώς στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, αφού χάσαμε το πνεύμονα πρασίνου που είχαμε, η επιλογή που έχουμε είναι ή θα αναπνέουμε χιτά φυλής από τη μία ή θα αναπνέουμε καμένα από την άλλη. Είναι σημαντικό να πάρουμε τα πιο γρήγορα μέτρα, τα προληπτικά μέτρα, αυτά που φωνάζουμε, που γράφουμε, που καταθέτουμε στην αυτοδιοίκηση, στην πολιτική προστασία, στην περιφέρεια. Ποια είναι αυτά, το πιο γρήγορο, τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι να έρθει το νερό, πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε και να προλάβουμε ό,τι χρειάζεται και τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθεί η ανθρώπινη ζωή, τι υπάρχει στο σχεδιασμό σε μία πλημμύρα που αναμένεται προφανώς ή πιθανόν, πώς μπορεί να σωθεί ο κόσμος, ποια είναι τα μέτρα διαφυγής, ποια είναι τα μέτρα συγκέντρωσης. Ναι, να έρθει το νερό οπωσδήποτε και το θέλουμε όλοι. Αυτά τα 45 χρόνια παλεύουν άπαντες, κάποιοι φύγαν από τη ζωή και δεν το είδανε. Είναι σημαντικό να γίνει τώρα. Με τις φωτιές έδινα το κινητό μου στους πυροσβέστες να συνονοηθούν και θα είχαμε γλιτώσει και τον Αγιώργη. Θα τον είχαμε γλιτώσει. Γιατί υπήρχε ασυνονοησία. Δεν υπήρχε σωστή οργάνωση.
πρέπει να κάνουμε να κινηθούμε κάπως γρήγορα, πολύ γρήγορα και να δώσουν αμέσως το OK, να γίνουν οι καθαρισμοί, να μπορέσει ο καθένας να φτιάξει τον οικοκυριό του, να γίνουν αποζημιώσεις όσοι δικαιούνται. Οι μικροί επαγγελματίες της περιοχής είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Το τονίζουμε αυτό γιατί δεχόμαστε το ένα πλήγμα πίσω από το άλλο όλα αυτά τα χρόνια. Πλημμύρες, περιοριστικά μέτρα της πανδημίας και τώρα πυρκαγιά. Κουβαλάμε στους ώμους μας αβάσταχτα οικονομικά βάρη, για τα οποία τα ευκολόγια της κυβέρνησης στα αυτιά μας φαντάζουν πρόκληση. Η περιοχή μας υποβαθμίζεται διαρκώς και η πυρκαγιά αυτή μπορεί να είναι το τελειωτικό χτύπημα. Είπαν κάποιοι ότι φυσική καταστροφή όμως καταστήματος δεν είχαμε. Και αυτό ισχύει. Κάποιο κατάστημα δεν κάηκε. Ωστόσο, εμείς σας ρωτάμε, εσείς θεωρείτε ότι οι συνάδελφοι αυτοί με όλα τα μικρομάγαζα εστίασης, μπορούν να συνεχίσουν από αύριο τη δραστηριότητά τους σαν να μην συνέβη τίποτα? Η κατακόρυφη πτώση της κίνησης και της επισκεψιμότητας στην περιοχή δεν σταματά με την κατάσβεση της φωτιάς. Μπορεί να κρατήσει μήνες ή και χρόνια μέχρι να επανέλθει το φυσικό τοπίο ακριβώς όπως ήταν, ανάσα καθαρού αέρα για τους επισκέπτες που ερχόντουσαν στον τόπο μας και κατ' επέκταση και στα μικρά μαγαζιά μας. Ανησυχούμε για πολλά μικρομάγαζα κατά πόσο θα μπορέσουν να μείνουν ανοιχτά το επόμενο διάστημα. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε σήμερα από αυτό το βήμα ότι δεν πρόκειται να το δεχτούμε αυτό. Όλοι μαζί, οργανωμένα, θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα να συνεχίσουμε να ζούμε στον τόπο μας.